Με αφορμή την σημερινή συνέντευξη τύπου, υπήρξαν άνθρωποι που καλοπροαίρετα, θα έλεγα, μας ρώτησαν πώς μέσα σε ένα τέτοιο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να μιλήσει για τα ζητήματα αυτά, για τις φυλακές, τους κρατούμενους, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τα δικαιώματα. Το ερώτημα είναι μήπως δεν βλέπουμε το δάσος. Μήπως έχουμε χάσει το βασικό μας δηλαδή στόχο, που είναι η ανατροπή της κυβέρνησης, η κατάργηση της λιτότητας και των μνημονίων και η κοινωνική σωτηρία. Ισχυρίζομαι όμως ότι το δάσος έχει πολλά δέντρα και αν δεν τα δεις ένα-ένα και φυσικά όλα μαζί, δεν θα μπορέσεις ποτέ να κάνεις αυτό που ονειρεύεσαι. Ποιο είναι αυτό? Να αλλάξεις συνολικά τον κόσμο, να γίνει η κοινωνία πιο ανθρώπινη. Γιατί η δική μας αριστερά καταθέτει δημόσια, ανοιχτά, μια πρόταση που περιέχει πολλές ταυτόχρονα προτάσεις που όλες μαζί συνθέτουν, ζωγραφίζουν αν θέλετε την εικόνα της κοινωνίας που θέλουμε. Μια κοινωνία που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που σήμερα οικοδομείται. Μιλάμε λοιπόν για τις φυλακές όπως μιλάμε για την οικονομία. Μιλάμε για τους πρόσφυγες και τα σαπιοκάραβα όπως μιλάμε για τις μίζες, τη διαφθορά, το σύστημα που τα δημιουργεί. Η αριστερά, θυμίζω, ότι ήταν στην πρωτοπορία του αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής από θέση αρχής, απόρρια του αξιακού μας φορτίου. Τη μάχη αυτή την έδωσε, όπως και άλλοι βεβαίως, η αριστερά, χωρίς να φοβηθεί, χωρίς να υπολογίσει το όποιο τότε πολιτικό κόστος. Γιατί είναι, έχουμε στο μυαλό μας τις σημερινές συνθήκες, τότε ήταν διαφορετικά. Το ίδιο κάνουμε και σήμερα, με βάση τις αρχές και τις αξίες μας, με βάση την εμπειρία ότι ο θεσμός της άδειας είναι απολύτως πετυχημένος, αναπτύχθηκε προηγουμένως. Και αυτό το αναγνωρίζει και η απέναντι όχθη. Οι πολιτικοί μας όμως αντίπαλοι επιχειρούν να φτιάξουν μια διαφορετική εικόνα και προσπαθούν να πείσουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει με βάση ιδεολογικές δίθεν συγγένειες. Κάνουν πως δεν ξέρουν ή πράγματι δεν έχουν ιδέα πώς σκέπεται η αριστερά, ποιες είναι οι δικές μας αξίες, οι δικές μας ιδέες, οι δικές μας πρακτικές που βασίζονται στην ανεκτικότητα και όχι στη μηδενική ανοχή, στην αλληλεγγύη και όχι στον κατακαιρματισμό και τις ατομικές λύσεις, στη δικαιοσύνη και όχι στη λογική της εκδίκησης, στην ελευθερία και τα δικαιώματα και όχι στην επιστροφή στο μεσαίωνα και στο σκοταδισμό. Γι' αυτό και υπερασπιζόμαστε με πάθος τις κατακτήσεις χρόνων. Γι' αυτό και υπερασπιζόμαστε το θεσμό της άδειας, που έτσι κι αλλιώς, και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, Μαρία, αυτά χαρακτηριστική, στη χώρα μας, κακώς βεβαίως, δίδεται με το σταγονόμετρο. Δεν έχουμε την αίσθηση ότι γενικώς παίρνουν οι άνθρωποι άδειες. Και αξίζει να δώσουμε αυτή τη μάχη ως αριστερά και ως κοινωνικό κίνημα, όσοι μετέχουν στα κοινωνικά κινήματα. Στη μνήμη της Κατερίνας Γκουλιώνη, που δεν πρόλαβε να αναπνεύσει τον καθαρό αέρα της ελευθερίας και χάθηκε, πέθανε μέσα στο καράβι κατά τη διάρκεια της μεταγωγής σε άλλη φυλακή. Αξίζει να δώσουμε αυτή τη μάχη για τον Κριστιαν, που πήρε για πρώτη φορά άδεια μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, 20 ολόκληρα χρόνια, και συγκλονίστηκε, έκλαιγε, όταν στα πρώτα δευτερόλεπτα της πρόσχερης ελευθερίας του είδε μπροστά του ένα σκύλο, το πρώτο ελεύθερο πλάσμα που συναντούσε μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Να δώσουμε τη μάχη στη μνήμη του Φώτη, που έγραφε μέσα από τη φυλακή λίγες μέρες πριν πεθάνει ένα γράμμα στη φίλη του. «Κορίτσι μου», έλεγε, «ξέρω ότι προσπάθησες. Σε ευχαριστώ. Χθες απάντησαν για άλλη μια φορά αρνητικά. Δεν τα καταφέραμε. Ίσως να μην σε ξαναδώ. Αλλά θα βγω, να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες. Και θα με βγάλουν αυτοί και ας μην θέλουν. Θα βάλουν υπογραφές και σφραγίδες και θα βγω πανηγυρικά. Θα είμαι ελεύθερος και ας μην το ζήσω, ας μην το βλέπω. Θα το ξέρεις εσύ και αυτοί». Ο Φώτης πέθανε από καρκίνο, ήταν δεδομένο, ήταν όλες οι ιατρικές γνωματεύσεις αυτό έλεγαν και δίνονταν μια μάχη εκείνη την περίοδο να πεθάνει στο σπίτι του, 2 εβδομάδες μετά από, από αυτή την επιστολή. Να δώσουμε τη μάχη στη μνήμη του Ματιέα, 15 χρονών παιδί, Πολωνός, που κρεμάστηκε στο κελί του για ένα τσιγαριλίκι. Για τους 4 κρατούμενους
που κάηκαν ζωντανοί μέσα στο κελί 80 του κορυδαλού εντελώς αβοήθητοι. Για τον Αμπντούλ Χαλίκ, κρατούμενος φυλακής Γρεβενών, που έχει σπράξει 19 απορρίπτεται στο αίτημά του για άδεια. Και ο Αμπντούλ βεβαίως Χαλίκ δεν είναι ο μοναδικός. Τα απορρίπτεται, τα συνεχόμενα, είναι για τη μεγάλη πλειοψηφία των κρατουμένων, γυναικών και αντρών. Αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι ένα μέρος της εικόνας του Παζ της Φρίκης, του σύγχρονου εξπρές του Μεσονυχτίου, που υπάρχει βεβαίως. Και σήμερα θέλουν να το πάνε ακόμα πιο πίσω, να γυρίζουν το ρολόι της ιστορίας, δημιουργώντας και νέο Αλκατράζ, κάπου στο Δομοκό λένε, θα δούμε. Και φτιάχνουν νέες φυλακές, χτίζουν τείχη, την ίδια ώρα που μέσα στα κελιά δεν υπάρχει θέρμανση, φαγητό και φάρμακα. Την ίδια ώρα που δεν υπάρχουν γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, που τα όποια προγράμματα επανένταξη, τα όποια, καταραίουν ή έχουν καταρρεύσει. Ξοδεύουν χρήματα για τη φρίκη του ελληνικού Αλκατράζ την ίδια ώρα που οι αγροτικές φυλακές είναι άδειες. Άδειες. Υιοθετούν τη λογική της συλλογικής ευθύνης, κατηγοριοποιούν κρατούμενους, ενώ γνωρίζουν καλά ότι η άδεια χορηγείται ή δεν χορηγείται με βάση το άτομο, το ύψος της ποινής, το χρόνο που κρατείται, την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά εντός της φυλακής. Αναγνωρίζουν και επίσημα ότι μόλις το 2% παραβιάζει τους όρους χορήγησης άδειας, ενώ το ποσοστό είναι μηδενικό ως προς τις αγροτικές φυλακές. Αν πάμε δηλαδή τους κρατούμενους αγροτικές φυλακές, το ποσοστό μη επιστροφής είναι μηδενικό. Τα όποια ποσοστά παραβίασης προκύπτουν από κλειστές και μάλιστα τις πιο σκληρές φυλακές, και αυτό βεβαίως δεν είναι τυχαίο. Ενώ λοιπόν τα αναγνωρίζουν, η πολιτεία, η σημερινή κυβέρνηση, το Υπουργείο αναγνωρίζει αυτές τις αλήθειες, τις πραγματικότητες, την ίδια στιγμή μιλούν για αυταρχοποίηση και περιορισμό του θεσμού της άδειας. Στέλνουν μηνύματα με σαφήνεια, ουσιαστικά εκφοβίζουν τα τριμελή συμβούλια που παίρνουν τις αποφάσεις, παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη αποκάλυπτα. Ποιος εισαγγελέας θα βάλει την υπογραφή του για χορήγηση άδειας, όταν από πάνω του θα επικρέμεται η απειλή της έρευνας, της δίωξης, της διαθεσιμότητας? Ποιος κοινωνικός λειτουργός θα ψηφίσει υπέρ του δικαιώματος του κρατούμενου, όταν η πολιτεία αμφισβητεί τον νόμο που η ίδια έχει περάσει? Ποιος διευθυντής φυλακών θα έχει το κουράγιο να ρισκάρει τη θέση του για τα δικαιώματα ενός φτωχοδιάβολου? Γνωρίζω ότι για ένα μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι πειρασμός να συνδέσουν τα ζητήματα αυτά, τις θέσεις αυτές που αναπτύξαμε, με άλλες πλευρές. Το έχω υποστεί και προσωπικά και βεβαίως και άλλοι σύντροφοι και συντρόφισσές μου. Όμως θέλω να γνωρίζουμε ότι η δική μας ματιά δεν κάνει διακρίσεις, δεν είναι επιλεκτική, δεν αναζητά συγγένειες, γιατί αυτές δεν υπάρχουν. Η δική μας ματιά είναι ανθρώπινη, αξιακή και ολική, και το επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά. Για το ΣΥΡΙΖΑ, για τη ριζοσπαστική αριστερά, στα δικαιώματα και τις ελευθερίες δεν υπάρχουν ούτε αστερίσκοι, ούτε υποσημειώσεις. Όλοι και όλες, χωρίς καμία εξαίρεση, έχουν δικαίωμα στην ελπίδα, στην ανάσα, στο οξυγόνο της άδειας, στην επανένταξη στην κοινωνία. Κανένας άνθρωπος προφανώς δεν είναι χαμένος, για όλους πρέπει να υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες. Κανένας άνθρωπος, μα κανένας άνθρωπος, δεν πρέπει να πεθαίνει στη φυλακή. Ευχαριστώ.